Εγκαινιάστηκε στον αχλαδόκαμπο του Δήμου Άργους Μυκηνών η πισίνα που κατασκευάστηκε στον αύλιο χώρο του Ξενώνα. Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τους συνεργάτες του Δημάρχου, καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό το στολίδι για το χωριό μας. Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος, αφού συνεχάρει όλους όσοι εργάστηκαν για την κατασκευή της πισίνας, δεσμεύτηκε ότι τα έργα θα συνεχιστούν σε όλα τα χωριά του Δήμου. Εγώ ήρθα εδώ να σας δω, να χαρώ με αυτά τα έργα που γίνονται, να δω πραγματικά αυτό το χωριό να κάνει βήματα μπροστά. Είναι ένα χωριό με μεγάλη αξιοπρέπεια, όπως είναι τα περισσότερα χωριά του Δήμου Άργους Μυκηνών, σχεδόν όλα. Είμαστε άνθρωποι αξιοπρεπείς, που δεν μας πετάνε κομμάτια για να κάτσουμε φρόνημα, έτσι, και εγώ από αυτά τα χωριά προέρχομαι, με μεγάλη αξιοπρέπεια. Αλλά θέλουμε όμως να κάνουμε βήματα μπροστά και εδώ υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος. Εδώ είναι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες δίνουν χρήματα. Και κάποιοι στο παρελθόν, προσπαθώντας να πλήξουν και να χτυπήσουν όπως κάνουν πάντα στο σκοτάδι μερικοί, θα μου πείτε γιατί σήμερα τα λέω αυτά, γιατί σήμερα σας βλέπω όλους εδώ, προσπαθούσαν να λένε ότι εμείς παίρνουμε τα χρήματα από εδώ, δεν τα τοποθετούμε εδώ. Εγώ έδειξα ακριβώς τι γίνεται. Εγώ είπα ακριβώς τι γίνεται. Και συνεχίζουμε τα έργα. Γιατί πραγματικά είναι μια πρίκα για το χωριό. Και αυτή η πρίκα είναι δική του. Προσπαθούμε. Έχουμε ιδέες ακόμα και για το σχολείο. Εάν παροπληστεί, να το κάνουμε όπως πρέπει. Να επιμηκύνουμε το Ξενώνα. Γιατί όλο αυτό το σύστημα, σε λίγο, θα είναι ο πόλος έλξης. Και ξέρετε, καμιά φορά ακούω μερικές έτσι παραφωνίες. Η δημοκρατία έχει, αγαπημένη μου, και το λέω μέσα την καρδιά μου, έχει και πρέπει να έχει πολλές φωνές. Αλίμονο αν δεν υπήρχε στη δημοκρατία πολυφωνία. Αλλά οι φωνές να ξέρουν τι λένε, όχι να προσβάλλουν, όχι να συκοφαντούν, όχι να προσπαθούν να μειώσουν, γιατί οι επιτυχίες κάποιων αντικατοπτρίζονται στα πρόσωπά τους ως αποτυχίες δικές τους. Οι κάτοικοι του χωριού που παραβρέθηκαν στα εγκαίνια δήλωσαν ενθουσιασμένοι με το έργο. Ωραία, συγχαρητήρια στον πρόεδρο, συγχαρητήρια σε όλους όσοι ενεργήσανε. Πολλά συγχαρητήρια. Είναι καλό το ότι ο Ξενώνας έχει πισίνα, έτσι. Ωραία, ένα έργο καλό για το χωριό.